τραγικό ατύχημα. Βυθίστηκε κινέζικο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο. Πέθανε από ασφυξία όλο το πλήρωμα. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν τον περασμένο Αύγουστο, όταν εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο φήμες που ανέφεραν ότι ένα κινέζικο υποβρύχιο βυθίστηκε κατά τη διάρκεια περάσματός του από το στενό της Ταϊβάν. Βρετανικά μέσα, επικαλούμενα την Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας, ανέφεραν τον Οκτώβριο του 2023 πως επρόκειτο για ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο τύπου Type-093, το οποίο συγκρούστηκε με μια παγίδα που είχαν τοποθετήσει οι κινέζικες αρχές έναντι δυτικών σκαφών. Οι περσινές φήμες ανέφεραν πως το υποβρύχιο είχε βυθιστεί και το πλήρωμα σκοτώθηκε από ασφυξία εξαιτίας μιας καταστροφικής δυσλειτουργίας του συστήματος παροχής οξυγόνου του σκάφους. Αν και αρχικά ο Ταϊβανέζικος στρατός είχε δηλώσει πως δεν είχε βρει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτές τις φήμες, πρόσφατα ο υποστράτηγος Χουάν Γκουέγκι δήλωσε πως δεν μπορώ να σχολιάσω το γεγονός επειδή πρόκειται για ένα απόρριτο και πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Ωστόσο, στις 29 Μαΐου φέτος, ένα ταϊβανέζικο άρθρο μετέδωσε πως ο αρχηγός του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, Τσάι Μίνγκιεν, εν τέλει παραδέχθηκε πως ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο γενικού σκοπού της κινέζικης κλάσης Type-093 Σανγκ ενεπλάκησε ένα ατύχημα πέρυσι. Ο Ταϊβανέζος είπε ότι οι αρχές της χώρας εντόπισαν τα συντρίμμια του βυθισμένου υποβρυχίου λίγο έξω από την ζώνη ασκήσεων που πραγματοποιούσε τότε ο κινέζικος στρατός. Πρόσθεσε πως παραμένουν άγνωστα τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Ο Τσάι τόνισε πως το ατύχημα με το υποβρύχιο δεν είναι το μόνο που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δήλωσε πως πριν την έναρξη των πρόσφατων κινέζικων ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν, ένα μικρό κινέζικο ντρόουν έρευνας συνετρίβει στη νοτιοδυτική Ταϊβάν. Δεδομένου του γεγονότος πως η κλάση Type-093 Σανγκ ήταν μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες στην Κίνα, είναι λογικό που το Πεκίνο δεν σχολίασε ούτε επιβεβαίωσε ποτέ τις φήμες για το ατύχημα. Κάποιες αναφορές από τον περσινό Αύγουστο περιγράφουν πως χάθηκε όλο το πλήρωμα του σκάφους, δηλαδή σκοτώθηκαν συνολικά 55 άτομα. Σήμερα η Κίνα επιχειρεί 6 τέτοια πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Από ό,τι φαίνεται, η Κίνα όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να καταστρέψει κάθε στοιχείο που υποδείκνυε ό,τι συνέβη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.